Το κόσκινο του Ερατοσθένη. Τι είναι το κόσκινο του Ερατοσθένη? Είναι μία μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Ερατοσθένης, αρχαίος μαθηματικός και φιλόσοφος, για να βρει ποιοι είναι οι πρώτοι αριθμοί. Τώρα, το τι είναι πρώτοι αριθμοί μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο που μιλάμε και εξηγούμε ποιοι είναι οι πρώτοι αριθμοί. Είναι οι αριθμοί οι οποίοι διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα. Δεν υπάρχει άλλος αριθμός να διαιρεθούν εκτός από τον εαυτό τους και τη μονάδα. Δεν είναι δηλαδή πολλαπλάσια ενός άλλου αριθμού. Δεν έχουν φτιαχτεί οι πρώτοι από δύο άλλους αριθμούς που τους πολλαπλασιάσαμε. Είναι πρώτοι. Και από αυτούς έγιναν όλοι οι άλλοι αριθμοί σαν πολλαπλασιά τους. Αλλά καλύτερα είναι να δείτε το προηγούμενο βίντεο που μιλάμε για τους πρώτους αριθμούς και τους σύνθετους. Η πρώτη λοιπόν αριθμή από το 1 έως το 100, ο Ερατοσθένης είπε ότι ήταν οι 2, 3, 7, 11, 13, 17 έως 97, 25 αυτοί οι αριθμοί που γράφουμε εδώ πέρα. Πώς όμως τους βρήκε? Για να δούμε τη μέθοδό του. Έσβησε όλους τους αριθμούς που δεν ήταν πρώτοι. Δηλαδή όλους τους αριθμούς οι οποίοι ήταν είναι πολλαπλάσια άλλων αριθμών. Το 2 λοιπόν είναι πρώτος αριθμός γιατί διαιρείται μόνο με το 2 και με τη μονάδα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αριθμός που να το διαιρεί. Δεν είναι πολλαπλάσιο κανένας άλλου αριθμού. Όλα τα πολλαπλάσια του 2 τώρα δεν είναι πρώτοι αριθμοί, γιατί εκτός από τον εαυτό τους και τη μονάδα σίγουρα διαιρούνται και με το 2 αφού είναι πολλαπλάσια του 2. Όλα τα πολλαπλάσια λοιπόν του 2 δεν είναι σύνθετοι αριθμοί. Φτιάχνονται από το 2 πολλαπλασιαζόμενα επί έναν αριθμό. Άρα λοιπόν είπε, αν σβήσω μέχρι το 100 όλα τα πολλαπλάσια του 2, θα διώξω αρκετούς σύνθετους αριθμούς. Και ξεκίνησε λοιπόν να κοσκινίζει και να διώχνει τους σύνθετους αριθμούς. Ποιους σύνθετους αριθμούς? Αυτούς οι οποίοι είναι πολλαπλάσια του 2. 32, 34, πέταγε 36, 38, 40, 42, 22 προχωράμε. Όλοι οι αριθμοί αυτοί τους έχουμε συνθέσει από τον αριθμό 2 επί έναν άλλον αριθμό, αφού είπαμε είναι πολλαπλάσια του 2. Αλλά όχι μόνο με το 2, μπορεί και με άλλους αριθμούς. 78, 80, 82, 84, 86, 88 είναι ζυγοί αριθμοί πολλαπλάσια του 2 και εφόσον είναι πολλαπλάσια του 2, το είπαμε και το ξαναείπαμε, δεν μπορεί, έχουν διαιρέτη τον εαυτό τους, τη μονάδα και το 2 αφού είναι πολλαπλάσια του 2. Φεύγουν λοιπόν αυτοί. Αν προσέξουμε εδώ πέρα στους 25 πρώτους αριθμούς θα δούμε ότι ζυγός είναι μόνο το 2. Όλοι οι άλλοι είναι μονοί αριθμοί, περιττή μονή. Γιατί δεν υπάρχει άλλος ένας πρώτος αριθμός ο οποίος να είναι και αυτός ζυγός? Γιατί είναι πολλαπλάσιο του 2 και αφού φύγαν όλα τα πολλαπλάσια του 2 μέχρι το 100 φύγαν όλοι οι ζυγοί αριθμοί. Στη συνέχεια το 3 είναι και αυτός πρώτος αριθμός, δηλαδή διαιρείται μόνο με τον εαυτό του, με το 3 και με τη μονάδα. Δεν υπάρχουν δύο αριθμοί που να τους πολλαπλασιάσουμε και να βρούμε το 3, όπως το 6, λέμε 2 ή 3, 6. Το 3 δεν υπάρχουν δύο αριθμοί που αν τους πολλαπλασιάσουμε να μας δώσουν 3 εκτός από το 3 και το 1. Αν διώξουμε και τα πολλαπλάσια του 3, θα φύγουν και άλλοι σύνθετοι αριθμοί, γιατί τα πολλαπλάσια του 3, αφού είναι πολλαπλάσια του 3, διαιρούνται με τον εαυτό τους, με τη μονάδα και σίγουρα με το 3, αφού είναι πολλαπλάσια του 3. Άρα είναι και αυτοί σύνθετοι αριθμοί. 3. 6 έχει φύγει, γιατί το 6 είναι και πολλαπλάσιο του 3 και πολλαπλάσια του 2 και πολλαπλάσιο του 2. 6, 9, 1, 2, 3 και λέμε 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, το έχουμε σβήσει. 3, 7, 21, 3, 8, 24. Το έχουμε ήδη σβήσει γιατί είναι πολλαπλάσιο του 2. 3, 9,
27, 3, 10, 30. Και 3, 33. Και 3, 36. 1, 2, 3, 39. 1, 2, 3, 42. Το έχουμε σβήσει. 1, 2, 3, το 45. 1, 2, 3, προσθέτουμε κάθε φορά 3. Το 48 το έχουμε σβήσει. 1, 2, 3, σβήνουμε και το 51. 1, 2, 3, το 54 το έχουμε σβήσει. 1, 2, 3, σβήνουμε και το 57. Προχωράμε λοιπόν 3-3 για να σβήνουμε τα πολλαπλάσια του 3. 1, 2, 3, το 60. Και αυτό το έχουμε σβήσει. 1, 2, 3, το 63. 1, 2, 3, το 66 το έχουμε σβήσει. Είναι πολλαπλάσιο του 2. 1, 2, 3, πάει και το 69. 1, 2, 3, το 72 το έχουμε σβήσει. 1, 2, 3, σβήνουμε και το 75. 1, 2, 3, το έχουμε σβήσει. 1, 2, 3, σβήνουμε το 81, το 84, το 87, το 90, το 93, το 96 και το 99. Όλα αυτά λοιπόν ήταν πολλαπλάσια του 3. Και λέει τώρα, για να σβήσουμε τα πολλαπλάσια του 4. Μα τα πολλαπλάσια του 4 τα έχουμε σβήσει, γιατί είναι και πολλαπλάσια του 2. Και αφού σβήσαμε τα πολλαπλάσια του 2, δεν χρειάζεται τώρα να σβήσουμε τα πολλαπλάσια του 4. Είναι όλα, αφού είναι πολλαπλάσια του 4, είναι και πολλαπλάσια του 2. Τα έχουμε δηλαδή ήδη σβήσει. Τι να κάνουμε τώρα, να δούμε τα πολλαπλάσια του 5. Το 5 είναι πρώτος αριθμός. Διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και με τη μονάδα. Όλα τα πολλαπλάσια τώρα του 5 θα διαιρούνται με τον εαυτό τους, με τη μονάδα και με το 5, αφού είναι πολλαπλάσια. Έτσι είπε ότι άμα σβήσω, σκέφτηκε ο Ερατοσθένης, τα πολλαπλάσια του 5 θα διώξω κι άλλους σύνθετους αριθμούς που έχουν φτιαχτεί από το 5, αφού πολλαπλασιάστηκαν με έναν άλλον αριθμό. 5, 10, το 5 το αφήνουμε. Εντάξει, λέμε τα πολλαπλάσια του 5, αλλά όχι το 5, το 5 είναι πρώτος αριθμός. 5, 10, 15, 20, 25, δεν το έχουμε σβήσει το 25, 30, 35, σβήνουμε και το 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, φεύγει το 65, 70 το έχουμε σβήσει 75, 80, 85, να σβήσουμε και αυτό, 90, 95. Ξεφορτωθήκαμε πολλούς σύνθετους αριθμούς και είναι σύνθετοι γιατί είναι πολλαπλάσια και από τη στιγμή που είναι πολλαπλάσια διαιρούνται με τον εαυτό τους, με τη μονάδα και με τον αριθμό που είναι πολλαπλάσια. Τώρα το 7. Τι είναι το 7? Είναι πρώτος αριθμός. Δεν υπάρχουν δύο αριθμοί εκτός από το 1 και το 7 που να τους πολλαπλασιάζουμε και να βρίσκουμε το 7. Δεν μπορούμε να πούμε 2 ή 3, 6. 2 ή 4, 8. 2 ή 2, 4. Δεν υπάρχουν δύο αριθμοί που να μας δίνουν 7. Μόνο αριθμό, το 7 και η μονάδα. Πρώτος και αυτός αριθμός. Το 2, το 3, το 5 και το 7. Έχουμε φτάσει μέχρι το 7. Αν πετάξουμε τα πολλαπλάσια, κοσκινήσουμε και τα πετάξουμε τα πολλαπλάσια του 7, θα διώξουμε και άλλους σύνθετους αριθμούς. 1, 7, 7, 2, 7, 14, 3, 7, 21, 4, 7, 28, ήδη έχουν φύγει. 5, 7, 35, δεν χρειάζεται να σβήσουμε, πολλά έχουμε, ναι, είναι πολλαπλάσια και άλλων αριθμών, όπως το 35 είναι πολλαπλάσιο του 5 και του 7. Λοιπόν, 5, 7, 35, 6, 7, 42, 7, 7, 49, να τώρα που χρειάζεται να το σβήσουμε το 49, 7, 8, 56, 7, 9, 63, 7, 10, 70. Μέχρι στιγμής σβήσαμε ό,τι δεν έχει σβηστεί από τα πολλαπλάσια του 7. Και τώρα πάμε 70 και 7, 77. 11 φορές το 7, 10 φορές 70, 77. Και άλλα 7, 7 και 7, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, το 84 το έχουμε σβήσει. Και άλλα 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, θα σβήσουμε και το 91. Πολύ ωραία.
Τώρα, δεν χρειάζεται να βρούμε τα πολλαπλάσια του 8. Για ποιο λόγο? Το 8 είναι πολλαπλάσιο του 2, οπότε όλα τα πολλαπλάσια του 8 είναι και πολλαπλάσια του 2 και τα έχουμε σβήσει. Το 9 είναι πολλαπλάσιο του 3, και εφόσον το 9 είναι πολλαπλάσιο του 3 και όλα τα πολλαπλάσια του 9 είναι και πολλαπλάσια του 3, άρα τα σβήσαμε και αυτά. Του 10 δεν χρειάζεται να σβήσουμε τα πολλαπλάσια, γιατί το 10 είναι πολλαπλάσιο του 2, και αφού είναι πολλαπλάσιο του 2, όλα τα πολλαπλασιά του είναι και αυτά πολλαπλάσια του 2 και τα έχουμε σβήσει. Και όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί, καταλήγει ο Εραδοσθένης, είναι οι πρώτοι αριθμοί μέχρι το 100. Για να τους κυκλώσουμε και να δούμε αν είναι σωστά. 2, ναι. Το 3. Να το. Το 5 μας έμεινε. Το 5. Το 7. Το 7. Το 11. Δεν σβήστηκε το 11. Γιατί δεν είναι πολλαπλάσιο καθενός, γιατί δεν είναι πολλαπλάσιο, επειδή είναι πρώτο. Το 13, να το και το 13. Το 17, και αυτό έμεινε. Το 19, να το και το 19. Ούτε αυτό σβήστηκε. Είναι πρώτος αριθμός. Το 23, να το δούμε με τη σειρά. Να το και το 23, και αυτό είναι. Δεν έχει σβηστεί. 29. Για να δούμε το 29. Και το 29 από ό,τι βλέπουμε. Σωστά. Και αυτό είναι πρώτος αριθμός. Το 31. Ναι, δεν έχει σβηστεί. Δεν κάναμε λάθος. Το 37. Και το 37. Είναι πρώτος αριθμός. Το 41. Δεν έχει σβηστεί. Το 43. Το 47, το 53, το 53 είναι κενό, το 59, το 61, το 67, όλοι αυτοί είναι πρώτοι αριθμοί, και το 67 ό,τι βλέπουμε δεν το έχουμε σβήσει, δεν είναι πολλαπλάσιο κανενός αριθμού. Το 71, και αυτό είναι κενό. Το 73, το 79, να το και το 79, το 83, πολύ σωστά, ούτε το 83 είναι πολλαπλάσιο, το 89, ναι, και το 97. Αφού λοιπόν ο Ερατοσθένης έσβησε όλους τους σύνθετους αριθμούς, μετά είδε ποιοι αριθμοί μένουνε. Δεν τους κύκλωσε, δεν ξέρουμε αν τους κύκλωσε ή πώς αλλιώς το έκανε, αλλά είπε ότι οι υπόλοιποι που μας μείνανε, όλοι αυτοί εδώ που τους κυκλώσαμε εμείς, είναι οι πρώτοι αριθμοί. Έτσι λοιπόν η ακολουθία των 25 πρώτων αριθμών είναι αυτή. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 και 97. Είναι λίγο δύσκολο να τους θυμόμαστε. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε όλους αυτούς τους αριθμούς. Θα τους κοιτάμε όμως από έναν πίνακα αν χρειαστεί να δούμε, ή θα κοιτάξουμε τα κριτήρια διαιρετότητας. Αν το 73 διαιρείται με το 2, όχι. Γιατί δεν είναι ζυγός αριθμός. Διαιρείται το 73 με το 3? Όχι, γιατί το άθροιμα των ψηφίων του είναι 1. 7 και 3, 10, 1 και 0. Κοιτάξτε τα κριτήρια διαιρετότητας. Θα εφαρμόσουμε τα κριτήρια διαιρετότητας και θα μπορούμε να δούμε αν ένας αριθμός είναι πρώτος ή σύνθετος. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε, και το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, είναι να θυμόμαστε οπωσδήποτε μέχρι το 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 και 19 μπορούμε να τους θυμόμαστε αυτούς τους αριθμούς, γιατί θα μας χρειαστεί στην παραγοντοποίηση. Τι είναι αυτό, θα το δούμε αργότερα. Θα μας χρειαστεί όταν θα βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Καταλάβαμε τι είναι οι πρώτοι αριθμοί. Είναι οι αριθμοί που έχουν, διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και με τη μονάδα. Δεν είναι πολλαπλάσιο κανενός, δεν έχουν φτιαχθεί από κανέναν άλλον αριθμό, και αυτό και ονομάζονται πρώτοι. Και οι σύνθετοι είναι οι αριθμοί οι οποίοι φτιάχτηκαν αφού πολλαπλασιάσαμε δύο άλλους αριθμούς, γι' αυτό και ονομάζονται σύνθετοι. Και οι σύνθετοι είναι πολλαπλάσια των πρώτων αριθμών. Και πώς το βρήκε
Ο Ερατοσθένης αυτό, ο φιλόσοφος, έφτιαξε αυτόν εδώ τον πίνακα, έσβησε τα πολλαπλάσια του 2 εκτός από το 2, τα πολλαπλάσια του 3 εκτός από το 3, τα πολλαπλάσια του 5 εκτός από το 5 και τα πολλαπλάσια του 7 εκτός από το 7. Και ό,τι έμεινε, αυτά που βάλαμε σε κύκλο, είναι η πρώτη αριθμή. Αυτό λοιπόν είναι το κόσκινο του Ερατοσθένη που μας βοήθησε να βρούμε τους πρώτους αριθμούς από το 1 μέχρι το 100. Πολύ ωραία, θα πούμε περισσότερα σε ένα άλλο μάθημα. Σε αφήνω, να είσαι καλό παιδί και να διαβάζεις και ό,τι θες να μου πεις. Υπάρχει τρόπος και για σένα να μιλήσεις από κάτω στα σχόλια. Γεια σου!